Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Δεκτή έγινε από τον Υπουργό Υποδομών Κώστα Καραμαλή η παραίτηση του Κώστα Σπηλιόπουλου. Στο μεταξύ, κάθοδο στην Πάτρα ετοιμάζει ο κύριος Καραμαλής με σκοπό να παρουσιάσει την πρόταση του Υπουργείου για την έλευση του σύγχρονου τρένου μέχρι την πόλη και το λιμάνι της Πάτρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό πρόκειται να γίνει στις αρχές Ιουλίου στα πλαίσια Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου. Να πάμε στο Σωτήρη. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα. Ναι, να πούμε λοιπόν ότι σε σχέση με την παραίτηση Σπηλιόπουλου, ακόμα και σήμερα, αυτό που έχουμε ως επίσημη τοποθέτηση είναι η αποδοχή της παραίτησης αυτής εκ μέρους του Υπουργού, του Κώστα Καραμαλή. Ωστόσο, αξίζει να επισημάνουμε ότι ακόμα ο κύριος Σπηλιόπουλος δεν έχει βγει δημοσίως να αναλύσει, να εξηγήσει τους λόγους που τον όθησαν σε αυτή την ενέργεια. Αν και χθες λέγαμε, Σωτήρη, ότι θα είχαμε και μια επιστολή του κυρίου Σπηλιόπουλου, ναι, που θα εξηγούσε τους λόγους. Ο ίδιος αναφέρει ότι τις προσεχείς ημέρες θα προβεί σε αυτή την κίνηση. Μένει να τη δούμε, βέβαια, να πραγματοποιήσετε στην πράξη. Γιατί και ο κύριος Σπηλιόπουλος ίσως κάτι να περιμένει και αυτός από την πλευρά του. Πάντως είναι γεγονός ότι τουλάχιστον αυτό που εμφανίζεται προς τα έξω είναι ότι δεν υπήρχε ταύτιση απόψεων μεταξύ του πρώην πλέον Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του Κώστα Καραμάλη. Και ενώ κάποιες άλλες πηγές ανέφεραν ότι ο κύριος Σπηλιόπουλος στην ουσία είχε χάσει το τελευταίο διάστημα τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς παρουσίαζε, έφερνε προς συζήτηση και έγκριση διάφορες εισηγήσεις, αλλά αυτές δεν κατάφεραν να περάσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Και όπως καταλαβαίνεις, είναι μια σοβαρή εξέλιξη, αν όντως ισχύουν αυτές οι πληροφορίες. Έτσι, πάντως να πούμε ότι υπάρχει ένα ακόμα στοιχείο γύρω από αυτή την υπόθεση που ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, είναι ότι της παραίτησης Σπηλιόπουλου είχε προηγηθεί η παραίτηση του Γενικού Διευθυντή του ΟΣΕ. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό το στοιχείο από μόνο του θέτει αρκετά ερωτηματικά γύρω από το παρασκήνιο που μπορεί να υπήρξε. Άρα, λοιπόν, γύρω από αυτή την υπόθεση. Υποπτευόμαστε ότι υπάρχει έντονο παρασκήνιο. Υπάρχει σίγουρα έντονο παρασκήνιο και που περιπλέκει περισσότερο την υπόθεση και δημιουργεί σίγουρα ερωτηματικά. Τι είχε προηγηθεί δηλαδή. Πάντως να πούμε ότι και είναι ενδεικτικό του κλίματος που επικρατούσε μεταξύ διοίκησης του Προέδρου του ΟΣΕ και του Υπουργού, είναι ότι η συνάντηση που έγινε προημερών με τον κύριο Καραμαλή διήρκησε μόλις 6 λεπτά χρονομετρημένα από ό,τι μας λένε οι πηγές. Άρα λοιπόν δεν αναπτύχθηκε κάποιος διάλογος, ούτε ο κύριος Καραμαλής δεν υπήρχε καμία διάθεση συζήτηση, ούτε προσπάθεια εκ μέρους του Υπουργού, με λίγα λόγια, προκειμένου να αποκατασταθεί ένα κλίμα συνεννόησης. Άλλωστε, αυτή η έλλειψη επικοινωνίας, όπως λένε πηγές από το Υπουργείο, υπήρχε από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα ο κύριος Σπηλιόπουλος στο Υπουργείο. Και όπως ξέρουμε, η τοποθέτηση αυτή έγινε κατόπιν έγκρισης του Μεγάρου Μαξίμου, του ίδιου του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος δηλαδή. Και όπως καταλαβαίνεις, όλο αυτό το σκηνικό, έτσι όπως ξεδιπλώνεται, από μόνο του δίνει τροφή για περαιτέρω πολιτικές εξηγήσεις. Πάντως, αξίζει να αναφερθεί ότι ακόμα και κυβερνητικοί βουλευτές δεν γνώριζαν τις εξελίξεις αυτές, τις πληροφορήθηκαν διά του τύπου, την παραίτηση δηλαδή Σπηλιόπουλου, και σίγουρα και αυτό είναι ένα σημάδι της υπόθεσης και πώς τι έχει δημιουργηθεί πίσω από την παραίτηση. Να πούμε όσον αφορά την εξέλιξη τώρα, είναι ότι τα καθήκοντα του κυρίου Σπηλιόπουλου έχει αναλάβει προς το παρόν να τα τρέξει ο οικονομολόγος Αθανάσιος Κοταράς, ο οποίος είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά όπως καταλαβαίνεις αναμένεται η τοποθέτηση ενός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για να καλύψει αυτή τη θέση. Και βέβαια αυτή είναι μια πολιτική απόφαση που μάλλον, από ό,τι φαίνεται και δείχνουν τα πράγματα, θα κληθεί να την αναλάβει αυτή την φορά ο ίδιος ο Υπουργός, ο Κώστας Καραμαλής. Έτσι έχει πάνω κάτω το παρασκήνιο γύρω από αυτή την υπόθεση και σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί σε σχέση με τον Κώστα Σπηλιόπουλο, αν δηλαδή θα έχει κάποια συνέχεια η παρουσία του σε κάποια θέση του κρατικού μηχανισμού. Αυτό θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δούμε αν θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Και είπαμε στην αρχή, Σωτήρη, ότι αναμένεται να έρθει ο κύριος Καραμαλής στην Πάτρα στις αρχές Ιουλίου. Ναι. Αυτό μου να το πούμε, θα το πούμε σε λίγο, καθώς όπως είπαμε θα παρουσιάσει την πρόταση για το τρένο. Σε λίγο λοιπόν θα μας δώσει το ρεπορτάζ τι περιμένουμε. Και συγκεκριμένες πληροφορίες για το σχέδιο που θα παρουσιάσει. Για το σχέδιο θα τα πούμε σε λίγο. Κινητοποίηση
στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που έχουν προκύψει στους επαγγελματικούς κλάδους από την υγειονομική κρίση. Είχαμε σήμερα, έθεσαν τα αιτήματά τους στον Περιφερειάρχη και τους ζήτησαν να μεταφέρει κεντρικά την κατάσταση που επικρατεί με στόχο η κυβέρνηση να πάρει επιπλέον μέτρα για τη στήριξή τους. Στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, παραγωγικοί φορείς, παρόντες η ΕΔΕΣΝΑ, ο Εμπορικός Συλλογός της Πάτρας, ως και ΑΝΑ, πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας ζητώντας να μεταφέρει ο ίδιος στην κυβέρνηση την ανάγκη που υπάρχει για επιπλέον στήριξη από το κράτος με φόντο τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από την υγειονομική κρίση του κορονοϊού. Δυστυχώς ο εμπορικός κόσμος δεν έχει την κατάλληλη βοήθεια από το κράτος. Είναι δεδομένο ότι έχουμε ελάχιστα πράγματα πάρει από αυτά που θα ζητούσαμε, που ζητάμε εδώ και από τις πρώτες μέρες μάλλον του κορονοϊού, που έχουμε ζητήσει από δελτία τύπου, από συνεντεύξεις. Ένα βοήθημα των 800 ευρώ, αρκετά μικρό για να μπορέσει να βοηθήσει την όλη κατάσταση, ήταν καθαρά βιοποριστικό για τον πρώτο μήνα που κλείσαμε. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται βοήθεια, δεν χρειάζονται δανεισμό, είναι δεδομένο. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν τομές, βαθιές τομές που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις για να μείνουν ζωντανές. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, όπως τόνισαν. Εστίαση, αν τα βάλουμε κάτω, τι πήρε. Πήραμε μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% μόνο στο κομμάτι του αναψυκτικού και των ροφημάτων, το οποίο ήταν ούτως ή άλλως μια δέσμευση της κυβέρνησης προεκλογική που έπρεπε να έχει γίνει ήδη. Άρα, τηρώντας την προεκλογική της δέσμευση στην κυβέρνηση, μας έδωσε το φάρμακο και τον κορονοϊό. Ξεκινώντας εδώ και 15 μέρες η εστίαση, 10 όσο έχουμε ανοίξει, και βλέποντας τα τεράστια προβλήματα που έχουν προκύψει και από από τη λίγη δουλειά που υπάρχει, αλλά και από τα μέτρα που μας έχουν επιβάλει, τα οποία στερούν περίπου το 56% του κόσμου που μπορεί να εξυπηρετήσει ένα μαγαζί, καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα που έχετε μπροστά μας. Έχετε ένας πολύ μαύρος χειμώνας και γι' αυτό είμαστε εδώ να δηλώσουμε και να πούμε στην κυβέρνηση ότι ακούστε μας, τα προβλήματα είναι μεγάλα. Εμείς ζητάμε τώρα τα πραγματικά προβλήματα που πρέπει να λύσει η κυβέρνηση, είναι όσο διαρκεί αυτή η πανδημία, πρώτα απ' όλα να σταματήσει αυτό που λέει ότι πρέπει να δώσει παράταση στις πληρωμές. Για μας το θέμα είναι ότι να μην δώσει παράταση στις πληρωμές, είναι να σταματήσει τις πληρωμές μέχρι να λύξει αυτό το πρόβλημα, είτε αυτό λέγεται φορεία, είτε λέγεται ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς να έχουν προβλήματα αργότερα. Φυσικά να προστατέψει τον κόσμο από τα δάνεια, να μην συνεχίσουν να βγάζουν τον κόσμο έξω από τα σπίτια τους, να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Οι επιχειρήσεις μπορεί να άνοιξαν, η κανονικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική. Το 6ο και 7ο στάδιο χαλάρωσης μέτρων από τις 6 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης. Όπως εξήγησε, επιστρέφουν στις δουλειές τους 89.000 εργαζόμενοι και επαναλειτουργούν 63.000 επιχειρήσεις. Σωτήρια, ανοίγουν νωρίτερα γυμναστήρια και κατασκηνώσεις. Ευτυχώς για τον κλάδο, ειδικά των γυμναστηρίων, ο οποίος είχε πληγεί πάρα πολύ βαθύτατα όλο αυτό το διάστημα. Και βέβαια λίγο αργά γίνεται το άνοιγμα, υγειονομική πάντα η λόγη, αλλά σε οικονομικούς όρους να πούμε ότι τουλάχιστον όπως αναφέρουν και οι ίδιοι, η χρονιά για αυτούς έχει χαθεί. Η περίοδος αυτή δηλαδή που ακολουθούσε πρώτου καλοκαιριού και που σήμαινε για τον κλάδο μια σημαντική, αντιπροσώπευε για τον κλάδο μια σημαντική παράμετρο σε οικονομικούς όρους και σε τζίρο. Ας δούμε τουλάχιστον έστω και αυτή την περίοδο, να πούμε αναλυτικά τι ξεκινάει από τις επόμενες ημέρες και για το υπόλοιπο διάστημα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι από 6 Ιουνίου, αρχίζει από το επόμενο Σάββατο δηλαδή, ανακοινώθηκε η επαναλειτουργία της εστίασης σε εσωτερικούς χώρους. Επίσης επιτρέπεται εκ νέου λειτουργία των εστιατορίων στα ξενοδοχεία, η παροχή γευμάτων και ποτών από κηλικείο, η παροχή γευμάτων και ποτών σε υπαίθριες εκδηλώσεις, υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο, καθώς και υποστηρικτικές δραστηριότητες στις τέχνες και τα θεάματα. Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, μετά από λίγες ημέρες, θα επανεκκινήσουν υπηρεσίες που έχουν σχέση με τη διασκέδαση, χορευτικά κέντρα δηλαδή, καταστήματα πώλησης ποτών και διάθεσης πρόσβασης στο διαδίκτυο, καφενεία με τεχνικά και άλλα παίγνια, κέντρα διασκέδασης από καφετέρια με διάθεση πρόσβαση στο διαδίκτυο, τα ίντερνετ καφέ δηλαδή, και επίσης κέντρα διασκέδασης, μπουάτ και ό,τι έχει σχέση με το χώρο της διασκέδασης και την δισκοτέκ. Επανεκκινούν επίσης οι υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα. Εδώ να κάνουμε το διαχωρισμό, δεν αναφέρεται σε καζίνο.
τα υπηρεσίες του καζίνο πάνε στην τελευταία φάση, το οποίο δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα χρονικά πότε θα είναι αυτή. Μιλάμε για το ΟΠΑΠ, τα καταστήματα που επιτρέπεται να γίνονται τυχερά παιχνίδια σε ηλεκτρονικά μηχανήματα. Επίσης θα ανοίξουν μη αθλητικές λέσχες χωρίς όμως εκδηλώσεις και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου τώρα πάμε στην επαναλειτουργία των καταλυμάτων διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής και εποχικής λειτουργίας. Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες αρχίζουν εκ νέου οι δραστηριότητες μουσείων, η λειτουργία ιατρικών χώρων και κτηρίων. Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος. Συνολικά να πούμε ότι επιστρέφουν στις δουλειές τους 89.000 εργαζόμενοι και ανοίγουν πάλι 63.000 επιχειρήσεις. Μεταξύ αυτών, όπως ανέφερες και εσύ, τα γυμναστήρια αλλά και τα κάμπινγκ και, και για τις διακοπές που αναφέρονται σε παιδιά. Μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε σε καλοκαιρινή περίοδο και σίγουρα είναι ένα κομμάτι της δραστηριότητας που απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες. Τι θα κάνει δηλαδή με τα παιδιά τους, τι θα κάνουν τα παιδιά τους το καλοκαίρι αυτό. Οπότε πάμε τέλη Ιουνίου, θα ανοίξουν αυτά τα κάμπινγκ, έτσι. Και έπεται και συνέχεια, γιατί θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν, όπως είπαμε, διάφορες ακόμα οικονομικές δραστηριότητες που, όπως προαναφέραμε, αφορούν σε χαρτοπαικτικές λέσχες και σε διάφορες τέτοιες κλειστούς χώρους με τυχερά παιχνιά. Και να θυμίσουμε πότε ανοίγουν Σωτήρη τα ξενοδοχεία. Τα εποχιακά. Τα εποχιακά ξενοδοχεία πάνε για το τέλος του μήνα. Έχουν ήδη ξεκινήσει τα ξενοδοχεία 12 μήνες λειτουργίας και πάμε στις 29 Ιουνίου, Δευτέρα είναι, που θα πάμε στην επαναλειτουργία των εποχιακών ξενοδοχείων, και τα οποία αναφέρονται στα καλοκαιρινά, όπως λέμε, ξενοδοχεία των καλοκαιρινών διακοπών. Και βέβαια από εβδομάδα να μένετε να ανοίξουν και τα ξενοδοχεία, κάποια ξενοδοχεία της Πάτρας που παρέμειναν κλειστά. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου. Ναι, το έχουμε αναφέρει αυτό το ζήτημα. Πάρα πολλές επιχειρήσεις ξενοδοχειακές, 12 μήνες λειτουργίας, προτίμησαν να παραμείνουν κλειστές, να μην ανοίξουν. Προφανώς ζήγησαν το κόστος και το προσδοκόμενο όφελος και η ζυγαριά έγειρε προς την λύση της παραμονής τους σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Πάντως, τις επόμενες ημέρες αναφέρουν κάποιες διοικήσεις ξενοδοχείων ότι θα προχωρήσουν τελικά στο άνοιγμα. Καλό θα είναι για τον κλάδο, γενικότερα για την οικονομία, αλλά και ευρύτερα και για την πόλη. Να υπάρξει και βέβαια, μια περιμένουμε να ανοίξει και το αεροδρόμιο του Αράξου. Εκεί είναι έτσι το μεγάλο να δούμε πια και να μιλάμε με συγκεκριμένα πια στοιχεία και νούμερα σίγουρα για την τουριστική κίνηση. Σίγουρα οι απώλειες θα είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί ακόμα αγορές που τροφοδοτούσαν τον τουρισμό της περιοχής και τα ξενοδοχεία, όπως η Ρωσία, χώρες της Βαλτικής, η Ουκρανία, είχαν εδώ, υπήρχε, λειτουργούσε και κάθε χρόνο έφερναν χιλιάδες τουρίστες από αυτές τις περιοχές, μεγάλοι τουριστικοί οργανισμοί. Μέχρι στιγμής παραμένουν κλειστές αυτές οι αγορές. Θετικό είναι το γεγονός ότι σήμερα ανακοινώθηκε από την Γερμανία ότι τελικά θα ανοίξει τα σύνορα στους Γερμανούς πολίτες προκειμένου να μεταβούν σε τόπους διακοπών. Μεταξύ αυτών είναι και η Ελλάδα. Και βέβαια εδώ, από εδώ και στο εξής, θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει πλέον ο ίδιος ο κόσμος. Έτσι, αν θα υπάρξουν δηλαδή οι ίδιοι τουρίστες, αν θα θελήσουν να έρθουν για διακοπές στην Ελλάδα. Πάντως, αν καταφέρει η Ελλάδα και γενικά η περιοχή εδώ, γιατί στηρίζεται πάρα πολύ στον τουρισμό από τη Γερμανία η Δυτική Ελλάδα, αν καταφέρουμε και τραβήξουμε ένα μεγάλο κομμάτι από αυτή την πίτα, σίγουρα θα συμβάλλει στην ανόρθωση και στην ανάκαμψη της τουριστικής αγοράς στην περιοχή μας. Και θα μειώσει το ποσοστό, της ζημιάς. Θα τα πούμε, Σωτήρη, και στη συνέχεια. Χαλάρωση τώρα των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν επί του παρόντος στις εκκλησίες, θα προβλέπει η νέα κία των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ισχύουσα κία, λήγει την ερχόμενη Παρασκευή, 5 Ιουνίου. Αλλάζει το σκηνικό λοιπόν. Από το Σάββατο 6 Ιουνίου χαλαρώνουν κι άλλο τα μέτρα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη. Λοιπόν, ποιο θα είναι το σκηνικό που θα επικρατεί από τις 6 Ιουνίου στις εκκλησίες? Περισσότεροι πιστοί στο εσωτερικό των ιερών ναών. Πράγματι, Έφη, από ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα που είχε μέχρι πρότινος, θα πάμε στο ένα άτομο ανά 5 τετραγωνικά μέτρα. Ουσιαστικά διπλασιάζεται ο αριθμός των πιστών μέσα στους ναούς. Η σχετική κία έχει ήδη υπογραφεί και αναμένεται να έχει ισχύ μέχρι και τις 9 Ιουλίου, όπως λένε οι πληροφορίες. Και βέβαια θα ισχύσει, αναμένεται να ισχύσει από αυτό
το Σαββατοκύριακο που και οι πιστοί θα συρρεύσουν στις εκκλησίες. Να επισημάνουμε ότι ουσιαστικά με αυτό, με τη νέα αλλαγή, μια εκκλησία 200 τετραγωνικών μέτρων, για παράδειγμα, θα μπορεί να δεχτεί μέχρι και 40 άτομα στο εσωτερικό της, και μια, ενώ το ανώτατο όριο που μπορεί να υπάρχει μέσα σε μια εκκλησία ανεξαρτήτως τετραγωνικών, να το επισημάνουμε αυτό, είναι τα 100 άτομα. Μάλιστα. Και ισχύει για ναούς από 500 τετραγωνικά και πάνω. Δηλαδή είτε ένας ναός 500 τετραγωνικά είτε 1500, μόνο 100 άτομα θα μπορούν να είναι στο εσωτερικό του. Αυτό έχει ξεκαθαριστεί και αυτό διασαφηνίζεται. Να επισημάνουμε πάντως ότι θα πρέπει να τηρείται η απόσταση του 1,5 μέτρου μέσα στις εκκλησίες. Αυτό είναι δεδομένο. Όπως επίσης και η χρήση μάσκας, αλλά και να υπάρχει και φυσικός αερισμός μέσα στο ναό. Είναι από τα μέτρα τα οποία παραμένουν. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, ότι πρέπει να λαμβάνονται και προσωπικά μέτρα διαφύλαξης μέσα στις εκκλησίες. Και να πούμε, Έφη, ότι βέβαια βοηθάνε και οι καιρικές συνθήκες, ώστε πολλοί πιστοί που θέλουν να παρακολουθήσουν την Θεία Λειτουργία μπορούν να το κάνουν από τα εξωτερικά του ναού. Εξωτερικούς χώρους των ναών, όπου εκεί οποθετούνται, καθώς στείνονται καθίσματα. Στείνονται καθίσματα, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Από τις 6 Ιουνίου, λοιπόν, από το Σάββατο, αλλάζουν τα μέτρα που θα ισχύουν στις εκκλησίες. Την Κυριακή, λοιπόν, διπλάσει πιστοί μέσα στο εσωτερικό των Ιερών Ναών. Ακριβώς. Και να πούμε ότι ήταν μια αλλαγή η οποία ήταν ζήτημα χρόνου να γίνει, δεδομένου ότι υπήρχε και πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου που ήθελε να πάει η εκκλησία, αλλά όλοι αυτοί οι περιορισμοί τους συγκρατούσαν, να το πούμε αυτό, Έφη, από τις 17 Μαΐου που πρωτοάνοιξαν οι ναοί μετά την άρση των μέτρων, των περιοριστικών μέτρων, Έφη. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, Γιώργο, και μαζί σου. Διαμαρτυρία τώρα και πορεία της ΚΝΕ στην Πάτρα για την δολοφονία του George Floyd. Ενώνουμε τη φωνή με τους πολίτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπαν και διαδηλώνουμε ενάντια στην βαρβαρότητα και την καταστολή της Αμερικανικής κυβέρνησης και του κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι οργανώσεις Πάτρας της ΚΝΕ πραγματοποίησαν το πρωί της Τετάρτης στην πλατεία Γεωργίου συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του 46χρονου Αφροαμερικανού George Floyd από αστυνομικό στη Μινεάπολη, στον ΗΠΑ. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, ένωσαν με αυτόν τον τρόπο τη φωνή τους με τις χιλιάδες λαού και νεολαία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που διαδηλώνουν εδώ και 8 μέρες ήδη ενάντια στη βαρβαρότητα και την καταστολή της Αμερικανικής κυβέρνησης και του κράτους των ΗΠΑ. Ιδιαίτερα σήμερα, τα αποτελέσματα της πανδημίας και της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, η τεράστια ανεργία και η καλπάζουσα φτώχεια στις ΗΠΑ και διεθνώς, αποκαλύπτουν την εγκληματική φύση και τα διέξοδα του καπιταλισμού. Ο Αμερικανικός λαός, όπως και οι λαοί όλου του κόσμου, έχουν τη δύναμη να τσακίσουν επιδίωξη της ηθικής τάξης, να βάλει στο γύψο τα λαϊκά δικαιώματα και τις εκδικήσεις τους. Τόνισαν πως πρόκειται για ρατσιστικό έγκλημα, προσθέτοντας «Φωνάζουμε δυνατά. Capitalism means I can't breathe. Καπιταλισμό σημαίνει δεν μπορώ να αναπνεύσω». Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τις τελευταίες ημέρες ξεχυλίζει η οργή για τη δολοφονία του 46χρονου από αστυνομικό, ο οποίος με το γόνατό του πίεσε μέχρι θανάτου τον άτυχο άνδρα στον αφιένα και στο λαιμό. Τα νεότερα για το τρένο, λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, στις αρχές Ιουλίου, με την κάθοδο του Υπουργού Υποδομών Κώστα Καραμαλή στην Πάτρα, Σωτήρη. Πόσο καιρό περιμέναμε να έρθει ο κύριος Καραμαλής εδώ για να μας πει για το τρένο και την Πατρών Πύργου. Εντάξει, η κάθοδος του μπορεί να αποτελέσει αφορμή να μιλήσει και για την Πατρών Πύργου. Είναι μια ευκαιρία. Πάντως, μήνες περιμέναμε. Προφανώς.
Και είναι κάτι που το απαιτεί η περιοχή, γιατί πρέπει να δοθούν εξηγήσεις και να κατατεθούν προτάσεις. Λοιπόν, τι θα φέρει, καταρχάς έρχεται με πρόταση για τη διέλευση του τρένου από το αστικό ίστο της Πάτρας. Να πούμε ότι η λύση που προσανατολίζεται, στην οποία προσανατολίζεται ο Υπουργός, φέρεται να βρίσκεται και σε αντικείμενο, να έχει αντικείμενο συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να, να λυθεί και το θέμα της χρηματοδότησης. Να πούμε ότι καταρχάς προβλέπεται επίγεια διέλευση, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, με διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή από το Ρίο μέχρι τον Άγιο Διονύσιο, όπου στη γειτονιά αυτή στην Συνοικία προβλέπεται να κατασκευαστεί ο σιδηροδρομικός σταθμός. Ναι. Και θα είναι και ο κεντρικός σταθμός της Πάτρας, εκεί θα βρίσκεται. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να δούμε λεπτομέρειες, αν προβλέπεται να είναι επίγειος ή υπόγειος, θα πρέπει να διευκρινιστεί όλο αυτό το ζήτημα. Πάντως, η τελική απόφαση του Υπουργού είναι να έχουμε επίγεια διέλευση με δύο ή τρεις βυθίσεις της γραμμής, σε κάποιες συγκεκριμένες συνοικίες. Μιλάμε για τα Μποζαΐτικα, για την Παναχαϊκή ή την Αγιά. Θα επιλεγεί μία από τις δύο περιοχές που θα υπάρξει βύθιση. Επιπλέον, από την περιοχή του Αγίου Διονυσίου έως την περιοχή του Αγίου Ανδρέα, εκεί που σήμερα γίνεται η στάση, όπως ξέρουμε, του προαστιακού, εκεί θα επιλέγεται η λύση της βύθισης και της μέθοδος cut and cover, δηλαδή θα σκαφτεί η χάραξη της γραμμής, θα τοποθετηθούν οι γραμμές και θα εγκυβωτιστεί όλο αυτό το σύστημα και θα σκεπαστεί και πάλι. Βέβαια, αυτό το σύστημα δεν ξέρουμε αν θα δημιουργεί κάποια υπέρβαση από τα σημερινά όρια της γραμμής που ξέρουμε. Με όλα αυτά είναι ζητήματα που θα πρέπει να αναλυθούν στην παρουσίαση. Αυτό όμως που μας προκαλεί εντύπωση με βάση τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει είναι ότι ο προαστιακός θα λειτουργεί και σε φάση μετά την κατασκευή της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, αλλά σε εγκυβωτισμένη επιφανειακή διέλευση. Έτσι αναφέρεται από πηγές του Υπουργείου, το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί τι ακριβώς εννοείται. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα φτιαχτεί κάποιο είδους επιφανειακή σύραγγα. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι. Όταν αναφέρεται εγκυβωτισμένη, καταλαβαίνω ότι ο προαστιακός θα περνάει μέσα από μια κλειστή κατασκευή. Mm-hmm. Δεν θα περνάει επιφανειακά όπως τώρα, όπως βλέπουμε, ας πούμε, στα πλάνα μας. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα που σίγουρα επηρεάζει την όλη κατάσταση και θα πρέπει να διευκρινιστεί από την πλευρά του ίδιου του Υπουργού τι ακριβώς εννοεί. Να πούμε ότι πέραν του κατασκευαστικού κομματιού που αφορά το κομμάτι της γραμμής, θα υπάρξει και κομμάτι του έργου που θα αφορά στην ανάπλαση της περιοχής. Κάτι παρόμοιο εδώ φαίνεται να κομίζει ο Υπουργός σε σχέση με τη λύση που είχε προτείνει ο προκάτοχός του, ο Χρήστος Πύρτζης, που θυμόμαστε είχε προτείνει την υπογειοποίηση της γραμμής και πάνω από τη σημερινή χάραξη να διαμορφωθεί ένα περιαστικό πάρκο. Κάτι παρόμοιο φαίνεται να επεξεργάζεται το Υπουργείο, αλλά σε συνδυασμό και με την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης, δηλαδή θα περιλαμβάνει και θέσεις πάρκινγκ για το στάθμευση των αυτοκινήτων. Και φυσικά θα ταιριάζει και με όλο από το σύνδεσμο. Από όσο καταλαβαίνουμε όμως, Σωτήρη, το επόμενο διάστημα θα είναι ιδιαίτερα θερμό, καθώς η Πάτρα διεκδικεί την υπόγεια διέλευση. Προφανώς. Έχουμε δει τις προηγούμενες ημέρες τις εξελίξεις που υπήρξαν από την πλευρά του Δήμου Πατρέων, ο οποίος αντιθέτεται στεναρά σε κάθε προοπτική επιφανειακής διέλευσης και τις προηγούμενες ημέρες είδαμε τι συνέβη με την αντίδραση του Δήμου και κατοίκων της περιοχής που αναγκάστηκε ο εργολάβος που εκτελεί την εργολαβία της στην περιοχή του Ρίου να αποχωρήσει διαμαρτυρόμενος και προς την πλευρά της ΕργοΣΕ. Να πούμε ότι το... Δεν θα είναι μια εύκολη επίσκεψη για τον κύριο Καραμαλή. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολη. Ο Δήμαρχος έχει τονίσει σε όλους τους τόνους, η Δημοτική Αρχή γενικώς, ότι δεν δέχεται να συζητήσει άλλη λύση. Και πέρα από αυτό και το ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θέλει θα πρέπει να περάσει θα πρέπει να έρθει με πολύ ισχυρά επιχειρήματα στην Πάτρα ο Κώστας Καραμαλής για να πείσει όλες τις πλευρές. Να πούμε πάντως ένα τελευταίο στοιχείο ότι όλα αυτά που προαναφέραμε διαιρέεται από την πλευρά του Υπουργείου ότι έχουν εξασφαλισμένο προϋπολογισμό κάτω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά θα πρέπει
πάντα όλα αυτά να τα δούμε σε συνδυασμό μέχρι ποιο μέρος της Πάτρας εννοούμε αυτά τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι τον Άγιο Ανδρέα ή μέχρι τον Άγιο Διονύσιο. Και μετά τον Άγιο Ανδρέα τι γίνεται, ας πούμε, με τη σύνδεση του λιμανιού. Γιατί, υπάρχει και αυτό το κομμάτι το οποίο παραλείπεται από τις αναφορές. Στόχος είναι το τρένο να φτάσει στο λιμάνι. Όχι στόχος, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση του έργου, γιατί όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αν δεν φτάσει το τρένο στο λιμάνι, τότε θα πρέπει να η χώρα μας συνολικά να επιστρέψει όση χρηματοδότηση είχε λάβει για το κομμάτι από το κέντρο. Θα δούμε λοιπόν. Θα δούμε και σίγουρα θα έχουμε και τις τοποθετήσεις φορέων για το θέμα αυτό και εν όψη της επίσκεψης Καραμαλή. Αλλαγή θέματος και κλίματος, όνειρο θα παραμείνει και αυτό το Σαββατοκύριακο το σέρβις φαγητού και αλκοόλ στις παραλίες της Αχαΐας, σύμφωνα με τις οδηγίες που πρέπει να τηρηθούν στα παραλιακά μαγαζιά και που ισχύουν μέχρι τις 8 Ιουνίου. Ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο θα λειτουργήσουν όπως ξέραμε και είχαμε συνηθίσει πριν την πανδημία. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Κοτοπούλη. Κύριε Κοτοπούλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής, ιδιοκτήτης παραλιακού καταστήματος. Λοιπόν, υποτίθεται ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι το πρώτο τριήμερο του καλοκαιριού, βέβαια είναι και το πρώτο τριήμερο μετά την καραντίνα. Πώς θα το περάσουμε όσοι βρεθούμε στις παραλίες, κύριε Κοτοπούλη? Δεν ξέρω, πιστεύω ότι είναι λάθος όλη αυτή η διαδικασία που έχουν πάρει. Η ενημέρωση που είχα και αυτά τα οποία είχα διαβάσει, νομίζω ότι θα το παίρνανε πίσω. Ότι θα παίρνανε πίσω την διαδικασία αυτή που αφορά τις οργανωμένες παραλίες. Αλλά κάτι από ό,τι καταλαβαίνω, η Πάτρα δεν έχει οργανωμένες παραλίες, από ό,τι ξέρω. Δεν έχουμε εμείς στην Αχαΐα οργανωμένες παραλίες. Είναι τραβηγμένο τέλος πάντων αυτό το πράγμα το οποίο επιθυμούν. Νομίζω ότι το έχουν καταλάβει και ότι θα πρέπει να το αποσύρουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει επικινδυνότητα να γίνουν πάρτι και διαδικασίες στις παραλίες τις δικές μας. Εγώ προσωπικά με το μαγαζί το δικό μου που έχω δεν μπορεί να γίνει συνωστισμός. Οι καρέκλες και τα τραπέζια και οι ομπρέλες είναι στις θέσεις και στις αποστάσεις που έχουμε αποφασίσει. Τρέχει κίνδυνος. Κύριε Κοντοπούλη, πόσες ομπρέλες και ξαπλώστρες έχουν τοποθετηθεί στο δικό σας? Δηλαδή, μιλάμε πόσα άτομα θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν, να έρθουν να κάνουν τον μπάνιο τους και να χρησιμοποιήσουν τις ξαπλώστρες. Εάν θα φτάσουμε στο σημείο να υπάρχει πρόβλημα με την έννοια ότι θα μας πιέσουν με το θέμα της ξαπλώστρες, εγώ προσωπικά σε ένα μαγαζί ή σαν επιχείρηση θα αφαιρέσω τις ξαπλώστρες. Γιατί θα χρησιμοποιήσουμε καθόλου ξαπλώστρες? Αν η ξαπλώστρα είναι να χρησιμοποιηθεί και να είναι delivery και να ο καθένας να πάρει ό,τι θέλει, αν θέλει να το πάρει ή να το φέρει μαζί του, πόσο μάλλον να το πάρει delivery από άλλο μαγαζί. Αυτά δηλαδή που συνέβησαν στο τελείωμα του κορονοϊού, όταν πρώτα άνοιξαν οι παραλίες, δεν έχει κανένα λόγο και συμφέρον να ανοίξουμε. Για ποιο λόγο να ανοίξουμε δηλαδή? Γι' αυτό σας ρώτησα. Και πόσες ξαπλώστρες, πόσες ομπρέλες υπάρχουν? Ναι, ναι, δεν έχει κανένα νόημα, νομίζω ότι έχει γίνει λάθος και αυτό θα το καταλάβουν. Αποκλείεται δηλαδή αυτό το πράγμα να μπορέσει να συνεχιστεί και δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Δεν έχει κανένα λόγο. Ποια προστασία δηλαδή? Κοροϊδευόμαστε τώρα, δηλαδή ποια προστασία, από ποιον ιό? Στην παραλία δηλαδή, στο αεροπλάνο είναι κολλημένοι ο ένας δίπλα στον άλλον. Και στην παραλία, άμα θα ακούσουν μουσική και θα πιούν μια μπύρα, θα κολλήσουνε. Θα είναι μεταδοτικό. Μάλιστα. Αυτά, ναι, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να το καταλάβει και να το νιώσει αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Πάβει κάθε λογική. Πιστεύετε ότι θα πάρθουν πίσω αυτά πριν το τριήμερο? Βεβαίως, νομίζω θα πάρθουν πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Δεν θα λειτουργήσουν καν. Θα δούμε αυτά που είδαμε στην Καλόγρια. Θυμόσαστε ότι είδαμε στην Καλόγρια, στο καύσωνα που έβαλε, που απαγόρευσαν τις ξαπλώστρες και τα delivery και όλα αυτά. Δεν υπήρχε άνθρωπος να τα ελέγξει και να τα κάνει. Τι θα κάνει, θα πάει το λιμεναρχείο και η αστυνομία να κοιτάξει χιλιάδες κόσμους σε χιλιάδες παραλίες? Δεν έχει αυτή την. Ούτε τη δυνατότητα, δεν έχει και το λόγο να το κάνει. Αυτό πρέπει να το προσέξει ο κάθε ένας επιχειρηματίας, όπως εμείς το προσέξουμε στο μαγαζί το δικό μας. Να κρατήσουμε τους όρους
με τις προϋποθέσεις. Και άμα δεν κρατήσουμε τις όρες και τις προϋποθέσεις, θα υποστούμε τη συνέπεια. Τα πρόστιμα είναι ιδιαίτερα τσουχτερά, κύριε Κωτοπούλη. Ναι, εντάξει, τα πρόστιμα είναι τσουχτερά σε μένα που έχω μαγαζί και όταν δεν υπάρχει μαγαζί και είναι ελεύθερος ο κόσμος, δεν υπάρχει κανένα πρόστιμο. Πάρτε το παράδειγμα της Σκάλης Αγίου Νικολάου. Πάμε στο μαγαζί, δηλαδή, και πάμε να του πούμε ότι έχει πρόβλημα και έρχονται να πούνε γιατί η καρέκλα είναι εδώ και η καρέκλα είναι εκεί. Και γιατί δεν πάει στην Αγίου Νικολάου που έχει χιλιά άτομα. Δεν έχει ψυχή να πάει εκεί. Μάλιστα. Έχω αδικό. Δίκιο έχετε, θα τα δούμε όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Κωτοπούλη. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Στη Μαρίνα της Πάτρας, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας και ο Πρόεδρος του Ποδηλατικού Συλλόγου. Η Περιφέρεια στηρίζει, όπως τονίζει, τη χρήση του ποδηλάτου, ενώ έχει διαθέσιμο κονδύλι 550.000 ευρώ. Το ποδήλατο θα πρέπει να μπει για τα καλά στη ζωή μας και η σημερινή Παγκόσμια ημέρα έρχεται για να μας το υπενθυμίσει. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ενθαρρύνει και προωθεί τη χρήση ποδηλάτου. Θα συνεχίζουμε να προωθούμε και σαν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την χρήση του ποδηλάτου, τη ζωή μαζί με το ποδήλατο, με έναν τρόπο ζωής δηλαδή, ο οποίος προβιβάζει και βοηθάει και την υγεία μας, αλλά και φυσικά την καθημερινότητά μας. Σε αυτή την κατεύθυνση, όχι μόνο πρέπει να είμαστε αρρωγοί σαν πολιτεία, αλλά και σαν περιφέρεια, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, και ήδη το κάνουμε, αλλά θα πρέπει να δώσουμε και όλα εκείνα τα μέσα τα οποία ακριβώς θα κάνουν πιο εφικτή αυτή την χρήση αυτού του τόσο φιλικού προς το περιβάλλον και προς τον άνθρωπο μέσου. Γι' αυτό και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επιταχυνθούν διαδικασίες που πρέπει για να έχουμε πολύ σύντομα και στην Πάτρα έναν ποδηλατόδρομο για να μπορεί ο ποδηλάτης να χαίρεται την βόλτα του και την αναψυχή του με το ποδήλατο. Μάλιστα, υπάρχει διασφαλισμένο το ποσό των 550.000 ευρώ για να υλοποιηθεί ο παραλιακός ποδηλατόδρομος μήκους 5,5 χιλιόμετρων, με την περιφέρεια να τονίζει πως είναι απαραίτητο οι διαδικασίες να επιταχυνθούν. Εμείς σαν περιφέρεια έχουμε κάνει το καθήκον μας, τα 550 χιλιάρικα είναι εδώ πέρα ζεστά για να υλοποιηθούν στον παραλιακό ποδηλατόδρομο μήκους 5,5 χιλιόμετρων. Ό,τι χρειαστεί θα το στηρίξουμε, θα το υποστηρίξουμε, αλλά μέχρι τότε. Εκείνο το μήνυμα που θέλω να περάσω για την Παγκόσμια ημέρα είναι μεγάλη προσοχή σε όλους τους ποδηλάτες που χρησιμοποιούν τώρα το ποδήλατο μέσα στους δρόμους, να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να έχουν σαν προτεραιότητα την προστασία της υγείας τους και της σωματικής τους ακαιρεότητας, διότι ναι μεν το ποδήλατο είναι χαρά, είναι ζωή, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη χρήση του, μέχρι τουλάχιστον να γίνουν αυτοί οι περίφημοι ποδηλατόδρομοι. Η περίοδος της καραντίνας μας έφερε πιο κοντά στα ποδήλατα, τα οποία είτε αράχνιαζαν σε κάποια αύλη ή αποθήκη, είτε δεν υπήρχαν καν. Δίνεται πολύ μεγάλη ευχαίρεια στους Δήμους να παρέμβουν, να κάνουν ποδηλατόδρομους με πολύ εύκολες διαδικασίες συγκοινωνιακές και μελετών. Βρήκαμε ανθρώπους που βγήκαν στον δρόμο κατά εκατοντάδες και στην πόλη μας. Οι εταιρείες που πουλάνε ποδήλατα δεν έχουν να πουλήσουν ποδήλατα σήμερα. Οι εταιρείες που φτιάχνουν ποδήλατα δεν έχουν να φτιάξουν ανταλλακτικά για να πουλήσουν ποδήλατα. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν και για την πόλη μας να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε τον πρώτο ποδηλατόδρομο στον επόμενο χρόνο, να υπάρχει το πρώτο δίκτυο των 10-15 χιλιόμετρων, να μπορεί να βγει ο κόσμος ασφαλώς στον δρόμο με τα ποδηλατά του. Η χρήση ποδηλάτου, όπως τονίζεται, εκτός από την ευκολία μετακίνησης που προσφέρει, συμβάλλει στην οικολογία και προωθεί ένα περιβάλλον πιο καθαρό, πιο υγιεινό, πιο ποιοτικό. Δίνει ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα και κυρίως κάνει καλό στην υγεία μας. Το ποδήλατο δεν σηματοδοτεί απλώς μια ευκολία στη μετακίνηση και απαλλάσσει το δρόμο από κάποια αυτοκίνητα, κάποια μηχανοκίνητα, οχήματα. Απαλλάσσει και δίνει στον κόσμο την δυνατότητα να είναι πιο χαλαρός, πιο ήρεμος. Είναι το ποδήλατο υγεία και ψυχική. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, να ξέρετε, και το λέω σαν χρήστης ποδηλάτου και όχι σαν πρόεδρος ενός αθλητικού σωματείου του ποδηλατικού ομιλοπαδών. Είναι διαφορετικός τρόπος ζωής το ποδήλατο. Κατά πρέπει να το καταλάβουν οι συμπολίτες μας, το είδαν πάρα πολύ περισσότεροι. Πρέπει να μπορέσουμε να δώσουμε την ευκαιρία και σε ακόμα παραπάνω ανθρώπους να το χρησιμοποιήσουν. Βέβαια, στην Πάτρα, μέχρι να δούμε οι ποδηλατόδρομοι να γίνονται από σχέδιο στα χαρτιά έργο στην πράξη, θα πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις μετακινήσεις μας. Δυνατότητες υπάρχουν. Κεφάλαια βρίσκονται. Είναι ευκαιρία κάποιοι άνθρωποι να το πάρουν στην πλάτη τους και να το πάνε παραπέρα το πράγμα αυτό. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα για αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν και θα υπάρξουν ακόμα παραπάνω στα επόμενα χρόνια και λόγω των διαφόρων καταστάσεων υγείας που έχουν προκύψει. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Χαράλαμπος Μπονάνος μαζί με τον Πρόεδρο του Ποδηλατικού Ομίλου Πάτρας Σπύρο Πολίτη
έκαναν την βόλτα τους με το ποδήλατο στη Μαρίνα της Πάτρας. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου λοιπόν, και η Δημοτική Αρχή στην Πάτρα παρουσίασε το σχεδιασμό της σε σχέση με την δημιουργία ποδηλατόδρομων εκτός από τον ποδηλατόδρομο που κατασκευάστηκε στο Νότιο Πάρκο. Έχει ήδη δημοπρατηθεί η κατασκευή ποδηλατόδρομου σε όλο το μήκος της παραλιακής από την πλάστη της Αγιάς έως και τον Γλάφκο. Αυτό ανέφερε σήμερα η Δημοτική Αρχή κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος ολοκληρωμένης αστικής ανάπλασης ιστορικού κέντρου Πάτρας, προγραμματίζεται η κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων. Ήδη βρισκόμαστε στη φάση που κατασκευής του ποδηλατόδρομου από το κολυμβητήριο μέχρι την τη Λεύκα. Παράλληλα, φτιάχνοντας την αστική ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Πάτρας, φτιάξαμε ένα άλλο επιπλέον δίκτυο το οποίο θα συνδέεται με όλη αυτή τη διαδρομή των χιλιομέτρων που έχουμε, για να μπορέσει να υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το ποδήλατο. Παράλληλα, βάζουμε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το να έχουμε για 6,5 χιλιόμετρα μία διαδρομή από το Ρίο μέχρι την Πάτρα, που πάλι είναι ένας καταπληκτικός χώρος, αυτό που λέμε με το γραμμικό πάρκο πάνω από τη σιδηροδρομική γραμμή. Φανταστείτε τώρα να έχουμε αυτή την ελευθερία 12 μέτρα πλάτος και να μην μπλοκάρεις από αυτοκίνητα, και το τι δυνατότητα θα έδινε στην μετακίνηση με ποδήλατο. Εάν λοιπόν κάνουμε παρεμβάσεις στις πόλεις τώρα και δώσουμε χώρο για τους πεζούς και τα ποδήλατα, καταφέρουμε να κάνουμε τις πόλεις μας πιο ανθρώπινες, έστω και προσωρινά, αυτό θα είναι μεγάλο όφελος και θα μπορέσει να δημιουργήσει νοοτροπίες. Έτσι, οι άνθρωποι θα δουν πώς είναι η ζωή πιο όμορφη με αυτόν τον τρόπο, παίρνοντας χώρο από τα αυτοκίνητα και δίνοντάς το στις ήπιες μορφές μετακίνησης. Με αυτόν τον τρόπο, σίγουρα αυτά τα προσωρινά μέτρα θα αγκαλιαστούν και αν κάποια στιγμή χρειάζεται να τα άρουμε, θα είμαστε έτοιμοι πλέον για να κάνουμε άλλες παρεμβάσεις μόνιμες που θα κάνουν τις πόλεις μας πιο όμορφες και πιο ανθρώπινες. Ο δικός μας σκοπός ως χρήστες του ποδηλάτου, κυρίως στην αστική μετακίνηση και η παρουσία μας εδώ σήμερα και όλα αυτά τα χρόνια έξω στους δρόμους, είναι να συμβάλλουμε στον κατά το δυνατό πιο εύστοχο προσανατολισμό των προσπαθειών του Δήμου, καθιστώντας τις όποιες αλλαγές, είτε αυτές αφορούν υποδομές, είτε θέματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης, αποτελεσματικότερες τόσο για τους ποδηλάτες, όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου και τους πολίτες. Τώρα πια έχουμε ανάγκη το αστικό ποδήλατο, το ποδήλατο μέσα στην πόλη. Υπάρχει το ποδήλατο για την αναψυχή, υπάρχει το ποδήλατο στη φύση, στο βουνό, υπάρχουν πολλές χρήσεις. Και εμείς έχουμε σχέδια, ήδη τα είπε ο Δήμαρχος, και για να αναπτύξουμε και τον παραλιακό μεγάλο ποδηλατόδρομο, αλλά και διάφορες άλλες διακλαδώσεις που θα διευκολύνουν τους ποδηλάτες. Σοκ προκαλεί στην κοινωνία του Πύργου η είδηση του θανάτου 53χρονου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Πριν από 9 χρόνια είχε χάσει σε τροχαίο και τον 18χρονο γιο του. Πάμε στον συνάδελφο Γιώργο Ηλιόπουλο. Γιώργο. Μια τραγική είδηση πραγματικά, Έφη. Ξημερώματα της Τετάρτης, στη μία τα ξημερώματα, ένας 53χρονος έχασε τη ζωή του στην Αθήνα όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε και έπεσε στο οδόστρωμα. Ο άνδρας έμενε τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο μήνα στην Αθήνα, συγκεκριμένα στην περιοχή του Περιστερίου, επέστρεφε στο σπίτι του και κάτω από συνδίκες που δεν έχουν διερευνηθεί, που ακόμα διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο της μηχανής με αποτέλεσμα να βρει ακαριό θάνατο, όπως λένε οι πληροφορίες. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου εκεί απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να πούμε ότι ο άνδρας τον Ιούλιο του 2011 είχε χάσει πάλι σε τροχαίο δυστύχημα το γιο του,
18 χρονών το παιδί, και στην είσοδο της πόλης του πύργου είχε χάσει τον έλεγχο της μηχανής. Της μηχανής, και αυτός που οδηγούσε. Και 9 χρόνια μετά έχουμε μια τραγική σύμπτωση όπου και ο πατέρας πάλι σε τροχαίο χάνει και αυτός τη ζωή του. Είναι μια είδηση που έχει συζητηθεί πάρα πολύ στην περιοχή του πύργου. Ήταν γνωστός ο 53χρονος και το τελευταίο διάστημα είχε ανέβει για προσωπικές δουλειές στην Αθήνα, όπου και έμενε στην περιοχή του Περιστερίου, όπως προαναφέραμε. Να πάμε όμως και σε κάποια άλλα ακόμη θέματα. Γιώργο, ξεκινούν από το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος οι εκπτωτικές διελεύσεις στην γέφυρα Αγίου Αντιρίου. Πράγματι, από το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος θα μπορούν όσοι θέλουν να μεταβούν στην Ετωλοακαρνανία ή και αντίστροφα να έρθουν στην Πάτρα, να κάνουν στην περιοχή της Ετωλοακαρνανίας, να κάνουν χρήση της ειδικής κάρτας, όπου δίνει δυνατότητα 10 ώρες διέλευσης με 13,5 ευρώ μπορεί κάποιος να πάρει τη συγκεκριμένη κάρτα και να, για 10 ώρες να μεταβεί στην περιοχή της Ετωλοακαρνανίας και να επιστρέψει χωρίς δεύτερη χρέωση. Είναι ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζει κάθε χρόνο, να πούμε, η γέφυρα. Για όλο το καλοκαίρι. Και για όλο το καλοκαίρι. Ξεκινάει από αυτό το τριήμερο. Να πούμε ότι δίνεται και μια δυνατότητα χρήση και το Σάββατο, όχι μόνο Κυριακή και Δευτέρα, όπου η κίνηση αναμένεται να είναι αυξημένη. Και να πούμε βέβαια ότι και η γέφυρα από την πλευρά της δίνει και τη δυνατότητα, πέρα από την κάρτα, όσοι επιθυμούν να κάνουν διελεύσεις ανέπαφες, να πάρουν ειδικό πομποδέκτη, ο οποίος έρχεται στο σπίτι τους ταχυδρομικά, μπορούν να τον φορτώνουν με μονάδες, προκειμένου να μην περιμένουν στην ουρά για να περάσουν από τα διόδια. Είναι ένα μέτρο το οποίο δίνει δυνατότητα στους οδηγούς ανέπαφων συναλλαγών. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.